Κώστας Κουφός και ο Νίκ Καλάθης χαιρετούν τους Έλληνες που παρέμειναν στο Barclays Center μέχρι αργά προκειμένου να τους δουν από κοντά. Πού σε λέει, Βάζελε? Πού σε λέει, μαλάκα? Είναι Έλληνες κάθε ηλικίας, προερχόμενοι από τις ενορίες κοιμήσεως της Θεοτόκου αλλά και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στο Μπρούκλιν. Όπως συμβαίνει κάθε φορά που οι Έλληνες παίκτες αγωνίζονται στο γήπεδο των Nets, ο ελληνισμός της περιοχής οργανώνει μικρά happening προκειμένου να εκφράσει την αγάπη του στους αθλητές. Ενώ πριν τον αγώνα, παιδιά των δύο ενοριών και τη Super League Athletic Academy στήθηκαν για το καθιερωμένο high five των δύο ομάδων. It was great. You know, the kids, you know, it's an honor to have the support and you know, being able to play in front of them, you know, it's proud to be Greek American. Ήρθαμε να δούμε τα Nets με τα Grizzlies που παίζουν οι δύο Έλληνες Grizzlies και νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία για τα παιδιά να δούνε τον Κουφό και τον Καλάθη. Τον Κουφό και τον Καλάθη. Αυτή τη φορά οι ενορίες ήταν δύο. Έτσι, το φιλικό παιχνίδι μετά το τέλος του αγώνα των Nets με τους Grizzlies είχε μεγαλύτερη κόντρα. Ασφαλώς, η κόντρα αυτή ήταν μόνο στο παρκέ, καθώς όταν οι δύο παίκτες βγήκαν από τα αποδυτήρια, όλοι φωτογραφήθηκαν από κοινού. Όπως πάντα ήρθαμε να υποστηρίξουμε τους Έλληνες παίκτες που έχουμε στο NBA. Σήμερα είναι ο Κώστας Κουφός και ο Νίκ Καλάθης. Αυτό το κάνουμε τώρα 3 χρόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Ο Κώστας Κουφός κράτησε το καλύτερο για το τέλος και μιλώντας στο New Greek TV υπενθύμησε στους Έλληνες ότι η εθνική ομάδα, την οποία δεν μπόρεσε να υπηρετήσει το καλοκαίρι για δικούς του αγωνιστικούς λόγους, είναι πάντα στη σκέψη του. Definitely, you know, my heart, my soul is with the Greek national team. You know, right now I'm just taking it day by day, worried about the NBA season, and you know, if the opportunity is there, I definitely want to go.